και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δήμαρχο Αμβαρουσίου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα κύριε Πατούλη. Καλησπέρα σας και τους συνεργάτες. Θέλω παρακαλώ τον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, δήμαρχος Αμβαρουσίου, επιτυχημένος χρόνια και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα είστε έτοιμος να διεκδικήσετε και την ΚΕΔΕ και τον Ιατρικό Σύλλογο, νομίζω πάλι. Έτσι δεν είναι, θα είστε υποψήφιος. Πράγματι, στον Ιατρικό Σύλλογο που χρόνια έχουμε δώσει τον εαυτό μας, και εγώ και οι συναδελφοί μου, θα είμαστε. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά στις εκλογές. Ναι. Γι' αυτό και σας ανταμείβει ο κόσμος. Κοιτάξτε, κύριε Πατούλη, εδώ ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ανταμείβει αυτούς οι οποίοι εργάζονται γι' αυτόν. Όχι εργάζονται γενικώς, όχι τον κοροϊδεύουν, εργάζονται γι' αυτόν. Είναι αλήθεια, κύριε Μιλωνάκη, ότι σε αυτή την οικονομική κρίση. Και μια επιστολή θέλω να μας πείτε, σας παρακαλώ. Στείλατε προς τους δημάρχους για ανεξάρτητη κίνηση πλέον και όχι πίσω από πολιτικά ορμητήρια να τρέχετε και να κρύβεστε και να λέτε. Βέβαια, θα ρωτήσω μετά τον κύριο Στρατούλη πώς 19 δήμαρχοι παίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και εσείς ζητάτε από όλους τους δημάρχους να είναι ανεξάρτητοι. Κοιτάξτε, εμείς και προσωπικά, αν θέλετε, πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μην έχει τον κομματικό εναγκαλισμό. Και αυτό δεν πρέπει να το λέμε, θα πρέπει να το αποδεικνύουμε. Ξέρετε ότι τουλάχιστον εμάς που μας χρεώνουν σε κάποιο επίπεδο για κάποιο κόμμα και εμείς, για αυτή την περίπτωση, δεν φτάσαμε στο σημείο να κόψουμε τη φωνή μας, τη συνείδηση κυρίως, και να έρθουμε, και το έχετε ζήσει εξάλλου, και με τον κύριο Γεωργιάδη και με τον κύριο Λικουρέτζο και άλλους υπουργούς σε αντίθεση ευθύτατη, όταν η διαχείριση πολιτικής ήταν πολλές φορές εις βάρος όχι μόνο των γιατρών, αλλά κυρίως των ασθενών. Υπό αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι στην αυτοδιοίκηση, η οποία είναι ο φορέας που έρχεται πιο κοντά από κάθε πρόβλημα, από οποιαδήποτε κεντρική εξουσία, γιατί το ζεις μέσα στην πόλη σου, το ζεις μέσα στους πολίτες σου, θα έλεγα ότι πρέπει να φύγουμε πλέον από την περίοδο όπου το κόμμα σε παίρνει τηλέφωνο, τουλάχιστον δεν έχει συμβεί σε μένα ποτέ, αλλά όποιος έχει συμβεί, σε όποιος, και να σου δίνει εντολές τι να κάνει στο Δήμο σου. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι ιδιαίτερα η ΚΕΔΕ, όπου δεν πέρασε τα καλύτερα της χρόνια, θα πω είχε συνεχώς αποτυχίες χωρίς να οφείλεται στον προβλήματα, πρόεδρο. Οικονομικά οφείλεται κυρίως σε πολλά άλλα ζητήματα. Έτσι. Ωραία, θα τα πούμε αυτά. Θα έλεγα λοιπόν ότι με αυτή την έννοια στείλαμε μία επιστολή ενωτική προς όλους τους νέους αλλά και παλαιότερους αυτοδιοικητικούς και δημάρχους, όπου λέμε ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούμε τα πράγματα σαν αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι ισότιμος, σεβαστός απέναντι στην κεντρική εξουσία, αλλά σε καμία περίπτωση υποτελείς σε ζητήματα και κυρίως δίπλα στον πολίτη, κύριε Πρόεδρε. Και κυρίως δίπλα στον πολίτη. Λοιπόν, κύριε Πατούλη, για να πάμε στον κύριο Υπουργό. Κοιτάξτε, καταρχήν, αυτό που θα πρέπει να λείψει από την πολιτική είναι η υποκρισία. Και επειδή πολλές φορές έχουμε ακούσει να πυροβολούν ένθε και κήθε εις βάρος της οικονομίας, θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να είναι εγκρατείς, να σωπούν περισσότερο και να πράττουν, περισσότερα. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή και σαν Υπουργός Υγείας, έλεγε πάρα πολλά και τελικά αυτό δεν τον ωφέλησε ούτε την υγεία ούτε τον ίδιο. Και έπρεπε και έκανε λιγότερα. Ο άνθρωπος ο Γεωργιάδης έχει ένα πρόβλημα. Άμα δεν βγει κάθε μέρα 2-3 φορές στα κανάλια, δεν έρχεται βέβαια εδώ πέρα. Σημασία όμως τι λέει. Στην εκπομπή τη δικιά μας δεν έρχεται. Άμα δεν βγει 2-3 φορές στα κανάλια, να πει αυτά τα οποία θέλει να πει, θα σκάσει, δεν μπορεί. Κοιτάξτε, πρέπει να πει. Μέσα τόσα που λέει, πετάει και την παρούφα. Κύριε, δεν είναι δυνατόν να μην πει. Κύριε Μιλωνάκη, ή καθοδηγούμενο. Ακούστε να δείτε. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι μόνο τι λες, πώς το λες και ποια χρονική στιγμή το λες. Και σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της πολιτικής έχει το μέγιστο βαθμό σημασίας όταν υπάρχουν εθνικά ζητήματα και στα οποία θα πρέπει όλοι επιτέλους να βάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Φοβούμε ότι πάνω απ' όλα κυριαρχεί το κομματικό όφελος και όχι το εθνικό όφελος. Μάλιστα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Και επειδή το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, είναι αυτός που παρακολουθεί και στις δημοσκοπήσεις λέει δεν απαντώ, δεν ξέρω. Και είναι το μεγαλύτερο κόμμα αυτό. Πολύ, δεν έχω χρόνο. Καταρχήν να πω ότι τα ΚΕΠΑ ταλαιπώρησαν τον κόσμο, άρχισαν πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος θα πρέπει κανείς να τον εξετάσει σαν άνθρωπο και ως ζωή.
Και υπό αυτή την έννοια, σαφέστατα, είναι ένα δύσκολο περιστατικό. Το θέμα είναι, είναι η μοίρα που, απλά, όπως το είπε, επειδή είστε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Το θέμα είναι το εξής. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πληρώσει πίσω, κύριε Υπουργέ, τα 3 χιλιάρικα. Δεν μπορεί. Είναι, να πάρει λοιπόν να ξεστραβωθούν τα κοθοδημόγα και πά, γιατί θα βλέω και τα ονόματα από εδώ και πέρα. Και θα σας στιγματίσω στον κόσμο, κύριε τον ΚΕΠΑ, που βγάζετε από 80% 40% αναπηρία. Ο άνθρωπος είναι, ελάτε να τον δείτε πώς είναι. Πάντως, ελάτε να τον δείτε πώς είναι, 40 κιλά. Να το εξετάσει. Να τρελάνετε τώρα όλους. Να το εξετάσει κανείς το θέμα και εφόσον ο υφυπουργός. Θα πάει στον κύριο Υπουργό. Πιστεύω ο κύριος Υπουργός, επειδή πάντα προσπαθεί, το ξέρω από παλιά, το ξέρω χρόνια. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, θα δώσετε μια λύση σε αυτόν τον άνθρωπο. Να πω και κάτι, κύριε Μιλωνάκη. Εγώ σας ευχαριστώ προτέρων. Για το κομμάτι της υγείας. Λοιπόν, κύριε Χορτιάτη. Κύριε Μιλωνάκη. Τον κύριο Υπουργό, δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι, τελευταίο, τελευταίο. Ο κύριος Υπουργός, τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Δεν είναι το πρόβλημα το μόνο το, για μένα, ναι. Είναι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πετσοκόβονται και δολοφονούνται κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή κύριε Κωνσταντή. Ακούστηκε ότι οι ανασφάλιστοι πάνε στα νοσοκομεία λοιπόν, και εξετάζονται όλοι. Να καταγγείλω ότι δεν γίνεται αυτό, κύριε Μιλωνάκη. Και καθημερινά. Ξέρω, πρέπει να έρθουμε με τις διοικήσεις σε επαφή για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Πατούλη. Κοιτάξτε, ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο ήταν υπαρκτό. Και επί σειρά ετών δεν παρήγε αυτό το έργο που μπορεί να παράγει αυτό το νοσοκομείο. Ούτως ή αλλιώς ήταν συμβεβλημένο με ασφαλιστικά ταμεία και τώρα με το μονοψώνιο που λέγεται ΟΠΗ. Υπό αυτή την έννοια, από τη μία δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή η ατέρμονη κατάσταση. Ωραία. Θεωρώ ότι η διασφάλιση της λειτουργίας είναι το μέγιστο που σημαίνει έψυχο δυναμικό, διότι δεν είναι μόνο, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει και ένα πάρα πολύ καλό έψυχο δυναμικό, γιατροί έμπειροι, νοσηλευτικό προσωπικό έμπειρο, που κύριε Πατούλη, δεν το συζητάμε έργο. Αυτό, γι' αυτό είναι που βάζουμε μπροστά. Έτσι. Ωραία. Άρα και, λοιπόν, κύριε Πατούλη, συμφωνήσω και εγώ, να συμφωνήσω κι εγώ ότι εάν δεν βάζανε πλάτη όλο αυτό το διάστημα θα ήταν ένα κουφάρι σήμερα. Έτσι. Δεν θα υπήρχε δηλαδή νοσοκομείο. Άρα τι πρέπει να γίνει, πρώτον να δούνε τα χρέη του νοσοκομείου προς φαρμακευτικές, προς εργαζόμενους, νομίζω προς ασφαλιστικά ταμεία. Νομίζω άνευ θα πρέπει να δοθεί λύση, αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως, κύριε Μιλωνάκη, αύριο να αρχίζει να λειτουργεί το νοσοκομείο. Σοβαρά, σωστά, με αυτό το έμψυχο δυναμικό που είναι άριστο και να μπορέσει να παράγει για τον ελληνικό λαό. Κύριε Κράτη, σας ευχαριστώ πολύ. Να καληνυχθήσω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και υποψήφιο πάλι για την Προεδρία, αλλά και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Γιώργο. Και εγώ να πω για τον κύριο Στρατούλη, επειδή ξέρω και ότι έχει περάσει, νομίζω ότι τρέχει πολύ περισσότερο από πολύ. Περισσότερους. Έχω κάνει 2 μέτρα που σκέψεις νεφρού. Ωραία. Και να ευχαριστήσω και να πω ότι είναι και στη γειτονιά του Αμαρουσίου. Ναι, είναι δημόσιο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πατούλη, θα τα ξαναπούμε μαζί. Βεβαίως, χαράμε είναι. Γιατί έχουμε και τις εκλογές. Και στην ΚΕΔΕ και στο Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, έχουμε εκλογές που αφορούν το πρόβλημα της ίδιας της κοινωνίας, που είναι αυτοδιοίκηση και υγεία. Ωραία. Θα είμαστε εκεί παρόντες και θα δώσουμε τον αγώνα. Θα τα ξαναπούμε, θα καλέσουμε και άλλους.